χθες το βράδυ στην Αθήνα. Εστιατόρια και μπαρ κατέβασαν ρολά τα μεσάνυχτα με την πόλη να ερημώνει. Ελάτε να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα του Α την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου. Οι πελάτες έχουν φύγει. Οι πόρτες κλείνουν, τραπέζια και καρέκλες σκεπάζονται με μουσαμάδες. Το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα και τα νέα μέτρα για τα καταστήματα εστίασης στην Αττική μπαίνουν σε εφαρμογή. Η ώρα είναι 12 παρα 5 και βρισκόμαστε στη Γλυφάδα. Όπως βλέπετε πίσω μου, οι σερβιτόροι μαζεύουν τα κεριά από τα τραπέζια και ετοιμάζονται να κλειδώσουν τις πόρτες. Στις 11.30 ώρα αρχίσαμε και τους λέγαμε ότι κλείνει βάση τα καινούργια μέτρα. Το δέχτηκαν, φύγανε. Οι εικόνες αυτές θυμίζουν την περίοδο της καραντίνας με τα τραπέζια και τις καρέκλες στην άκρη και τους πελάτες να παίρνουν νωρίς το δρόμο για το σπίτι. Ο κόσμος έχουν φύγει, ναι, ήρεμα, το δέχτηκαν. Στο δρόμο όμως βγήκαν κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αστυνομίας, πραγματοποιώντας ελέγχους στα καταστήματα εστίασης για την εφαρμογή των νέων μέτρων. Όπως λίγο φοράμε μάσκα, μην υπάρχουν καθήκους στην αγωγή. Κλείνουμε δυστυχώς. Είναι μεγάλο πλήγμα για εμάς. Τουλάχιστον εμείς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε το μπροστά κομμάτι. Ευελπιστούμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα για όλους μας. Σε ολόκληρη τη χώρα, χθες εντοπίστηκαν 4 καταστήματα να λειτουργούν μετά τα μεσάνυχτα. Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας. Δεν έρχεται ο κόσμος. Φυλάγεται, φοβάται. Στην Γλυφάδα πάντως οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εφάρμοσαν τα μέτρα. Οι πελάτες όμως το δέχτηκαν, μπορώ να πούμε αυτό. Εντάξει, θα δούμε και εμείς πώς θα πάει, γιατί είναι δύσκολα και για μας. Ελπίζουμε, εντάξει, να πάνε όλα καλά και με τον κορονοϊό. Και όσοι δεν πρόλαβαν με το νέο ωράριο, πειθάρχησαν και πήραν το φαγητό πακέτο για το σπίτι. Θα πρέπει να μαζέψουμε με τα 12 τα τραπέζα καθίσματα. Οπότε δεν μπορώ να κάτσω. Μόνο για ένα τεταρτάκι. Ωραία, κάντε το άμμο πακέτο τότε. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το νέο ωράριο θα ισχύσει έως τις 24 Αυγούστου. Ο κοροναϊός.